Πάμε τώρα στην ελληνική πολιτική σκηνή για να δούμε τα τελευταία μηνύματα που έστειλαν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί σε χαλαρό κλίμα κατά τα Ιωθώτα. Σήμερα δεν επιτρέπονται πολιτικές δηλώσεις. Μηνύματα λοιπόν, χαλαροί διάλογοι με ψυχοφόρους, με δημοσιογράφους, μεταξύ Τυρού και Αχλαδίου, με ένα ποτήρι κρασί, με ένα ποτήρι ούζο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται από το πρωί στην Κυπαρισία με φίλους και συνεργάτες του για να περάσει λίγες ώρες ηρεμίας αλλά να αποτιμήσει και τον προεκλογικό αγώνα που έδωσε τις προηγούμενες εβδομάδες. Πρέπει να διαφυλάξουμε το ευρώ, την παραμονή μας και τον ελληνικό λαό. Ο κ. Σαμαράς θα ψηφίσει αύριο το πρωί στην Πύλο και αμέσως μετά θα επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ το exit poll θα το παρακολουθήσει μαζί με στενούς του συνεργάτες στο γραφείο του στη Λεωφορώ Συγκρού. Ο Αλέξης Τσίπρας ήπιανε ένα ποτήρι κρασί με στενούς τους συνεργάτες, δημοσιογράφους αλλά και πολλούς εκπροσώπους ξένων μέσων ενημέρωσης. Μαζί με υποψηφίους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας Μανώλης Γλέζος, ο οποίος άφησε για λίγο κατά μέρους την πολιτική συζήτηση και διηγήθηκε ένα ανέκδοτο. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποδέχθηκε τους δημοσιογράφους που κάλυψαν την προεκλογική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με κορυφαία στελέχη του κόμματος όπως η Φόφη Γεννηματά, ο Κώστας Κανδαλίδης, ο Μίμης Ανδρουλάκης και η Άννα Διαμαντοπούλου. Ο κ. Βενιζέλος θα ψηφίσει αύριο το πρωί στη Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι θα επιστρέψει στην Αθήνα για να παρακολουθήσει το exit poll στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Ιπποκράτου. Ο Πάνος Καμένος ευχαρίστησε τους συνεργάτες και τα στελέχη του κόμματος για τον αγώνα που έδωσαν όλες αυτές τις μέρες, ενώ έκανε και χιούμορ με το σχόλιο ενός φίλου του. Οι αδύνατοι να φοβούνται λίγο θα έχουν το πρόβλημα, εμείς κρατάμε. Το απόγευμα ο κ. Καμένος επισκέφθηκε την Ξάνθη και την Ορεστιάδα, ενώ αύριο θα βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη όπου και θα ψηφίσει. Στου ζωγράφου βρέθηκε η Ελέκα Παπαρίγα, όπου την υποδέχτηκαν θερμά ψηφοφόροι του ΚΚΕ αλλά και η νέα γενιά του κόμματος. Καλό σου κορίτσι! Γεια σα! Γεια σου, τι κάνει! Γεια σα, μάσκια! Κυλιούσε! Ο Φώτης Κουβέλης μαζί με τους υποψηφίους βουλευτές, στελέχη αλλά και φίλους της Δημοκρατικής Αριστεράς, ανάμεσά τους ο Γιάννης Μπέζος και η Άννα Παναγιωτοπούλου, ήπιαν ένα ποτήρι κρασί σε ταβέρνα στο Μεταξουργείο και εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι για τον προεκλογικό αγώνα που έδωσε η Δημοκρατική Αριστερά. Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτόν τον αγώνα που δώσατε για τη Δημοκρατική Αριστερά. Στην γεια σας. Η υγεία της καλής παρέας. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης βρέθηκε στη γενέτειρά του στο χωριό Πλατανιά στην Αρκαδία, όπου ήπιε ούζο με φίλους και γνωστούς και τους είπε πως θέλησε να βρεθεί κοντά τους για να πάρει δύναμη. Να είστε καλά, καλό βόλιο.